Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη τύπου, ο γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή Νέα Δημοκρατία και βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη αναφέρθηκε στι προοπτικέ ανάπτυξη στην περιοχή τη Τράκη, τονίζοντα ότι οτιδήποτε θετικό σε θέματα ανάπτυξη θα το στηρίξουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ αυτή τη λογική και να σα θυμίσω ότι μία φορά υπήρξε σοβαρή στρατηγική από το κεντρικό κράτο για την περιοχή τη Τράκη και γενικότερα τη Ανατολική Μακεδονία την περίοδο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τότε και μόνο τότε το, κρατικό, το, κέντρο, το κεντρικό κράτο είχε ένα σχέδιο με αρχή, μέση και στόχο, το οποίο είναι αντιληπτό από όλου. Και εντόπιου, αλλά και επενδυτέ, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, διότι αντιλήφθηκαν ότι όντω υπάρχουν κίνητρα, προποθέσει, στρατηγική και μέθοδο από το στήριξη από το κεντρικό κράτο προ τι περιοχέ αυτέ. Τώρα, επειδή ακούω διάφορα από τον κύριο Αλεξιάδη, κρατώ μικρό καλάθι, πάντω δηλώνουμε ξεκάθαρα ω Νέα Δημοκρατία, σε οτιδήποτε θετικό, ιδιαίτερο προ μια περιοχή που ιδιαίτερο εκτιμούμε και σεβόμαστε, είναι αυτονόητο ότι θα το στηρίξουμε. Το θέμα όμω να έχει αυτό που θα πει συνέχεια να είναι κοστολογημένο, να μπορεί να το υποστηρίξει στη συνέχεια και να μην ψάχνετε μετά για αστυνομότητε που του άλλαξαν τι δηλώσει του και κάποιο άλλο είπε κάτι άλλο, ενώ εκείνο εννοούσε κάτι διαφορετικό. Το έχουμε δει το, 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 το αυτό πολλέ φορέ, γι' αυτό είμαστε και φοβερά επιφυλακτικοί με τι δηλώσει που κατ' καιρού σκορπούν δεξιά-αριστερά με άνεση και μετέπειτα προσπαθούμε να συγγνώμη